Σήμερα μάλιστα θα έχουμε και μία Ελληνίδα πρωταθλήτρια, είναι η Μαρία Σάκκαρη. Πρέπει να ομολογήσω την έλλειψη γνώσεων που έχω επί του θέματος. Μια και θα τη φιλοξενούσαμε, έψαξα λίγο. Καταρχήν είναι καλονή, είναι κούκλα και είναι η κόρη μιας μεγάλης δόξας του ελληνικού τένις, της Αγγελικής Κανελοπούλου. Από τους λίγους αθλητές με ελληνικό όνομα τεπώνυμο που γνωρίζουμε από τον χώρο του τένις. Χαρακτηριστική φωτογραφία, μαμάς και κόρης. Λοιπόν, θα συζητήσουμε πολλά μαζί της. Νομίζω έχει πολλά να μας πει. Ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα στα γήπεδα του τένις, ήταν λίγο αναπόφευκτο για την ίδια να ασχοληθεί με αυτό το ευγενές άθλημα, αλλά και πάρα πολύ δυναμικό άθλημα, που το αγαπάνε πάρα πολύ. Το αγαπάμε πολύ στην Ελλάδα. Και ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος και τα τελευταία χρόνια αυτή η εντατική ενασχόληση μας φέρνει και μετάλλια, μας φέρνει και διακρίσεις. Καλό μεσημέρι σε δύο ανθρώπους που ήρθαν εδώ να μας μιλήσουν για αυτό το μεγάλο αθλητικό event. Θα ξεκινήσω με την κυρία της παρέας. Είναι η Μαρία Σάκκαρη, αθλήτρια του τένις και μεγάλη ελπίδα της Ελλάδας. Καλώς ήρθες. Η Μαρία ξεκινάει από αύριο τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Και ο κύκλος ο δικός σου ολοκληρώνεται εφόσον όλα πάνε καλά, που το ευχόμαστε. Πιστεύω σε 3 εβδομάδες. Έχεις full πρόγραμμα δηλαδή μπροστά. Ωραία. Θα μας πεις πολλά στη συνέχεια, αρκετές λεπτομέρειες. Μαρία, λοιπόν, ξεκινάς, είπαμε, από αύριο και έχεις full 3 εβδομάδες μπροστά σου. Όλο αυτό για σένα προϋπέθεται μία μακροχρόνια προετοιμασία μηνών. Πώς γίνεται? Ναι, ξεκινάμε από την προετοιμασία της χρονιάς, που είναι η προπόνηση, ώστε να αντέξουμε 12 μήνες αγώνες, που μπορεί να παίζουμε και κάθε εβδομάδα, ναι, με διακοπή ίσως μια εβδομάδα. Ναι, με πολλά ταξίδια. Γενικά, πολύ δύσκολο. Έχεις ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση στο σχολείο? Ναι, έχω τελειώσει πέρσι. Ναι. Και τώρα ασχολούμαι 100% με τον πρωταθλητισμό. Και αποφάσισες να μπεις μέσα στα τερέν και να πιάσεις τη ρακέτα σε ποια ηλικία? Ξεκίνησα 6 χρονών μαζί με... έκανα διάφορα αθλήματα. Όπως? Όπως κολύμβηση, μπαλέτο αν μπορούμε να το θεωρήσουμε, καράτε, στίβο, αλλά με κέρδισε το τένις. Προέρχεσαι από μια αθλητική οικογένεια. Η μαμά χρόνια στα γήπεδα του τένις, πρωταθλήτρια, και τη βρίσκω και πάρα πολύ δημοκρατική τη μαμά σου. Ούσα ίδια τενίστρια, έδωσε σαν τη δυνατότητα να δοκιμάσει πολλά αθλήματα. Ναι, δεν με πίεσες προς το τένις, δηλαδή μόνη μου πήρα την απόφαση να ασχοληθώ. Είναι και το DNA νομίζω. Ναι, ίσως να είναι. Και όπως όταν ξεκίνησα τους αγώνες δεν ήξερα ποια είναι η μητέρα μου. Δηλαδή πήγαινα στους αγώνες και λέγανε «Α, η κόρη της Κανελοπούλα», αλλά εγώ λέω. Πόσο χρονών είσαι, Μαρία, τότε? Ήμουν 11 χρονών, δηλαδή ήταν η ηλικία που άρχισα και καταλάβαινα. Και εσύ, για να ρωτιώσουν, εσείς που την ξέρετε τη μαμά μου? Ναι, δηλαδή τι ήταν η μαμά μου, και όλοι λένε. Τότε κατάλαβα. Και πότε, από το 11 και μετά, έχεις πια να καταλαβαίνεις τι χαρές μπορεί να δώσει το τένις στη ζωή ενός ανθρώπου? Ναι, μετά γενικά μου εξηγούσαν τι έχει κάνει ακριβώς η μαμά, τι έχει περάσει. Άρχισε να μου αρέσει όλο και πιο πολύ και ήθελα να ασχοληθώ, δηλαδή, 100% με αυτό. Είναι πολύ απαιτητικό όμως όταν, φαντάζομαι, γιατί δεν έχω περάσει από τέτοιες διαδρομές το επαγγελματία αθλητή, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Απαιτεί πάρα πολύ χρόνο, απαιτεί αφοσίωση και δεν είναι και τόσο εύκολο για ένα παιδί και στα 11 του, στα 15 αλλά και στα 18. Τώρα που μας πεις ότι έχεις αποφασίσει αποκλειστικά να ασχολείσαι με αυτό. Ναι, γιατί πρέπει να συνδυάσει και το σχολείο. Θέλει τουλάχιστον 6 ώρες προπόνηση την μέρα μετά από κάποιο σημείο. Ώστε να μπορείς να ανταποκριθείς στο επίπεδο. Και εντάξει, αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να πάρεις έναν από τους δύο δρόμους. Και πρακτικά πώς τα κατάφερες να έχεις ένα τόσο σκληρό ωράριο όσο αφορά τον πρωταθλητισμό και τις προπονήσεις, που το ήθελες όμως, αυτό αντιλαμβάνομαι, και το ελληνικό σχολείο είναι ένα δύσκολο σχολείο? Δυστυχώς δεν μπορούσε να βοηθήσει τόσο πολύ το σύστημα. Με βοήθησαν όσο μπορούσαν, αλλά μετά έπρεπε να αλλάξω, να κάνω το σχολείο από το σπίτι, δηλαδή μέσω ίντερνετ, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ και κατάφερα να το τελειώσω. Ταξιδεύεις πολύ, ήσουν σε διοργανώσεις στο εξωτερικό? Ναι, κυρίως. Ή απλά ο χρόνος σου μοιραζόταν? Κυρίως στο εξωτερικό, δηλαδή επέστρεφα για πολύ λίγο στο σπίτι.
Μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου να κάνεις κάτι άλλο? Όχι, με τίποτα. Τι ήταν αυτό που σε κέρδισε, ενώ δοκίμασες και άλλα πράγματα και είπες τένις τελικά? Όλοι, μ' άρεσε το... οι αγώνες, τα πάντα, δηλαδή η ατμόσφαιρα στα τουρνουά, η προπόνηση. Μ' άρεσε να γυμνάζομαι, να προπονούμε πάρα πολύ. Έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτό το άθλημα. Αντώνη, όποτε θέλεις, εννοείται ότι παίρνεις και εσύ στην κουβέντα μας. Είναι ένα άθλημα που είναι πολύ δυναμικό. Ποτέ δεν είναι χαλαρός ένας αγώνας τένις. Τουλάχιστον εγώ δεν έχει τύχει ποτέ να δω τηλεοπτικά κάτι τέτοιο. Μου δημιουργεί την αίσθηση ότι έχουν πάρα πολύ ένταση οι αθλητές για να καλύψουν όλες αυτές τις αποστάσεις. Την ίδια στιγμή όμως το κοινό είναι σαν να έχει τελειώσει μόλις μάθημα γιόγκα. Είναι φοβερό. Πρέπει οι αθλητές. Αυτό νομίζω είναι και το. Το ωραίο σε αυτό το άθλημα, ότι ενώ οι αθλητές βρίσκονται σε ένα πικ αδρεναλίνης απίστευτο, καταφέρνουν παράλληλα να είναι αρκετά ήρεμοι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν αυτή την ένταση. Οι θεατές, απ' την άλλη, ίσως να μην μπορούν να εκφραστούν όπως θα θέλανε, αλλά βλέπουμε σε κάποιες διοργανώσεις, έχουμε και κάποια ακραία νέα του Έλληνα, έχουμε διάφορα. Ίσως είναι από τα αθλήματα που έχει το πιο ευγενή κοινό. Που αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να παραμείνει σιωπηλός. Νομίζω μόνο αυτός που μπορεί να κατανοήσει τι περνάει ο αθλητής την ώρα που παίζει τον πόντο, μόνο αυτοί που μπορούν να το καταλάβουν αυτό, μπορούν να παρακολουθήσουν με ουσιώδη ενδιαφέρον έναν αγώνα τένις. Σεβόμενοι αυτό που κάνει ο αθλητής. Τι μπορεί να αποσπάσει την προσοχή ενός αθλητή? Τα πάντα. Από τον θεατή που θα προσπαθήσει, θα υποστηρίξει τον αντίπαλο, κυρίως αυτό. Mm-hmm. Αυτό. Δεν μπορεί να. Εσένα, ας πούμε, τι σε κάνει να συγκεντρώνεσαι? Να λες. Τι σε βοηθάει? Δεν ξέρω, έχεις κάποια τεχνική να μας την πεις και εμάς? Θα μπορεί να μας φανεί χρήσιμη. Ο κάθε αθλητής έχει διαφορετικό τρόπο που συγκεντρώνεται. Δηλαδή, τον ακολουθεί σε κάθε αγώνα. Το ίδιο πράγμα σε κάθε πόντο. Γιατί δεν πρέπει ούτε λεπτό να φύγει η συγκέντρωσή σου. Mm-hmm. Είναι ένα άθλημα που κυρίως θέλει συγκέντρωση, ψυχραιμία. Συνεντεύξεις των αθλητών και κυρίως των αθλητών που συμμετείχαν στους τελικούς και διακρίνονταν. Όλοι το σχολίαζαν αυτό, ότι πόσο σημαντικό είναι να παίζεις, ότι έχει ήλιο, ότι έχει πολύ ωραίο καιρό εδώ στην Κρήτη και πάρα πολύ ωραίο φαγητό επίσης. Μαρία, εσείς έχετε τέτοιες δεσμεύσεις? Ή αρκεί μία καλή προπόνηση και όλα ξεχνιούνται? Όχι, σίγουρα μετράει και το φαγητό και οι εγκαταστάσεις και όλα. Και εγώ που έχω ακούσει από άλλους αθλητές στο εξωτερικό, πάντα μιλάνε, λένε τα καλύτερα εδώ. Και μου λένε, άντε να έρθει η Κρήτη, να πάμε να παίξουμε. Δηλαδή, τι προτιμούν και από τη Σαρδινία, που είναι εξίσου ένα πάρα πολύ ωραίο νησί, με πολύ καλό φαγητό. Και γενικά τους αρέσει πάρα πάρα πολύ εδώ πέρα. Διάβαζα μία συνέντευξη όπου όταν ανακοίνωσες τη μητέρα σου, αφού πέρασες από την κολύμβηση, τον μπαλέτο και όλα τα άλλα που μας έλεγες, ότι μαμά, εγώ θα ασχοληθώ κάνοντας πρωταθλητισμό με το τένις, πανικοβλήθηκε, γιατί ήξερα από μέσα ότι εκτός από τις επιτυχίες και τα μετάλλια και τα σπουδαία τουρνουά, έχει μεγάλες απογοητεύσεις. Και θέλω να σε ρωτήσω, όταν έχεις αυτή την τρυφερή ηλικία και έχεις βάλει ένα στόχο και δουλεύεις και προετοιμάζεις και προπονείσαι και κάτι δεν πάει καλά. Έχω πάρει απόφαση ότι οι ήττες θα είναι πιο πολλές από τις νίκες. Πρέπει να είσαι δυνατός και να πιστεύεις στον εαυτό σου, να πιστεύεις ότι μπορείς να το κάνεις από τη στιγμή που έχεις πάρει και ακολουθείς αυτόν τον δρόμο. Σίγουρα πρέπει να είσαι δυνατός χαρακτήρας για να το αντέξεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση, η απογοήτευση τις περισσότερες φορές, δηλαδή. Μπορεί να κλάψεις, μπορεί να νευριάσεις, μπορεί... αλλά πρέπει εκεί να σταθείς δυνατός για να συνεχίσεις. Να σου κάνω μια ερώτηση, την απευθύνω και στον Αντώνη επίσης, που ασχολείται με τα παιδιά και τα προπονεί. Την κάνουμε σε όλους τους αθλητές. Εσύ τι έχεις κερδίσει με την ασχόλησή σου με τον αθλητισμό, με το τένις πιο συγκεκριμένα? Αισθάνθηκες ότι σου έδωσε πολλά πράγματα ή αισθάνεσαι ότι τώρα είσαι ακόμα στη φάση που πρέπει εσύ να δώσεις το άθλημα? Και τα δύο. Δηλαδή, μου έχει δώσει πάρα πολλά, με έχει οριμάσει, με έχει κάνει πιο ανεξάρτητη. Και βλέπω διαφορά, δηλαδή, από άλλες κοπέλες στην ηλικία μου. Αλλά πρέπει να δώσεις και εσύ πολλά πράγματα. Και πιστεύω ότι θα δώσω, αλλά και θα μου δώσει πάρα πολλά ακόμα. Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Μαρία, ξανά καλή επιτυχία. Να είσαι γερή, να είσαι δυνατή, υγιής. Χαρήκαμε που σε γνωρίσαμε. Και εγώ, πάρα πολύ.
πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και να είναι πιο πολλές οι νίκες, εύχομαι από τις ΣΥΤΕΣ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντώνη, ευχαριστούμε. Καλή δύναμη και πολλά μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.